Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στο Χρυσόστομο, στη Χρυσοστόμη και στη Χρυσοστομία που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο του Σαββάτου 27 Ιανουαρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Απάντηση στο ερώτημα τι θα κάνει η Εκκλησία με τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών εάν θελήσουν να βαφτιστούν, έδωσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απαντώντας προς δημοσιογράφους ότι τα παιδιά τα αγαπάμε και νοιαζόμαστε περισσότερο από όλους τους άλλους. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μια ηλικία και όταν μεγαλώσουν και επιθυμούν να βαπτιστούν, θα βαπτιστούν. Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συναντήθηκε χθες το πρωί στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Η συνάντηση των δύο εκκλησιαστικών ηγετών και των μελών της συνοδείας του, Σεβασμιωτά του, διήρκε 40 λεπτά και συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας εκκλησιαστικής επικαιρότητας. Επιστολή στα ηγετικά στελέχη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έστειλε ομάδα οργανώσεων η οποία είναι γνωστή ως Συνασπισμός για τα Μαχητικά, ζητώντας από τους συγκεκριμένους νομοθέτες να εξετάσουν εντελεχώς τις τελευταίες λεπτομέρειες για την πιθανή πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Οι συγκεκριμένες οργανώσεις κάνουν λόγο για έναν εκβιασμό που πραγματοποίησε η Τουρκία με αφορμή την ένταξή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και προτρέπουν νομοθέτες να συζητήσουν μηχανισμούς που θα καθιστούν υπεύθυνη την Άγκυρα εάν συνεχίσει να αγνοεί την νομοθεσία, τα συμφέροντα και τις συμμαχίες των ΗΠΑ. Οι πρόεδροι και επικεφαλής της μειοψηφίας των συγκεκριμένων επιτροπών, γερουσιαστές Μπεν Κάρντιν και Τζιμ Ράις, και οι βουλευτές Μάικ Μακόλ και Γκρέγορι Μίξ, είναι οι νομοθέτες που ουσιαστικά κρατούν τα κλειδιά τα αμερικανικά μαχητικά, καθώς όταν το State Department θα στείλει την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο, θα έχουν δυνατότητα να αντιδράσουν ή να διατυπώσουν ενστάσεις μέσα σε ένα διάστημα 15 ημερών. Άνοιξε χθες στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης Νέας Υόρκης η έκθεση των 161 πρωτοκυκλαδικών αρχαιοτήτων της συλλογής του Αμερικανού συλλέκτη Λέωνα Στέρν σε αίθουσα που φέρνει την επιγραφή «Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού και Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, δάνειο κλαδικής τέχνης προς το ΜΕΤ». Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και του ΜΕΤ, που κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 ως πρώτο βήμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας τον Νοέμβριο 2022. 15 από τα σημαντικότερα έργα της συλλογής παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην έκθεση «Γυρισμός. Κυκλαδική θησταυρή στο ταξίδι της επιστροφής». Με σειρά επαφών και συναντήσεων συνεχίζεται η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί υποδέχτηκε στο διοικητήριο ο Υπουργός Εξωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να υποδέχομαι στο διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στη Θράκη έναν ιεράρχη του Οικουμενικού Ελληνισμού, το Σεβασμιότατο Αμερικής, του οποίου το έργο και ο λόγος είναι πάντοτε ελπιδοφόρος. Σημείωσε ο Υφυπουργός, επισημαίνοντας τους στενούς δεσμούς του κυρίου Ελπιδοφόρου με τη Θεσσαλονίκη από παλιά, παιδιώθεν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Εξήρε δε το σπουδαίο έργο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, λέγοντας ότι μας κάνει υπερήφανους, καθώς προβάλλει τις αξίες του ελληνισμού και ενδυναμώνει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Μετά από σκληρούς αγώνες που κράτησαν 5 χρόνια, οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη το 828. Η Αραβοκρατία που κράτησε μέχρι το 961 δημιούργησε οδυνηρή και άσχημη κατάσταση για τους ντόπιους κατοίκους του νησιού, όπως περιγράφει το δημοτικό τραγούδι. «Ήλια που βγαίνει το πρωί και βασιλεύεις βράδυ, σούλον τον κόσμο ανάτιλε, σούλον τον κόσμο δίσε. Στο μπαρμπαρέζο τις αυλές, ήλια μην ανατύλεις, και αν ανατύλεις, ήλια μου, να γοργοβασιλέψεις». Όταν ο Νικηφόρος Φωκάς απελευθέρωσε την Κρήτη, ανησύχησε για τον εξισλαμισμό μεγάλου μέρους του πληθυσμού και εγκατέστησε παλεμάχους στρατιώτες και ως αυτοκράτορας έστειλε νέους κατοίκους από διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας. Λαμπρή με όλη τη σημασία της λέξης ήταν η γιορτή των 99ων γενεθλίων του 69ου τμήματος της ΑΧΕΠΑ Κάντμεν του Cherry Hill της Νέας Ιερσέης, που έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης στο Ομογενειακό Κέντρο Εκδηλώσεων Αντεφάη στο Ντέπφορντ.
Πρόκειται για την πρώτη μαζική εκδήλωση του εν λόγω τμήματος για το 2024 και συνάμα μία από τις πιο σημαντικές, διότι αποτελεί το προήμιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εκατοντετηρίδα της οργάνωσης. Το εν λόγω τμήμα έχει την έδρα του στην κοινότητα του Αγίου Θωμά στο Cherry Hill και παρέστησαν ο ερετικός προϊστάμενος πατήρ Αυγουστίνο Ψωμάς και ο νεεκλεγής πρόεδρος κοινότητας κύριος Αναστάσιος Στρατιάδης, πλαισιωμένη από πλειάδα στελεχών της. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Condos Foods, Mega Zeros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!